Ελένη, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Πώς δεν είχαμε? Τι είχαμε? Ήταν πολύ γεμάτο το τριήμερο. Ήταν πάρα πολύ γεμάτο. Του Καλεντινάρη βγήκε νομίζω πώς τον είπες? Την Παρασκευή το από Καλεντινάρη. Εγώ νόμιζα για τον μπάσκετ ήταν αυτός. 27χρονος Γερμανός εξτρέμ, ο οποίος αγωνίζεται στη Φορτούνα. Και υπάρχει έτσι ένα πολύ ωραίο παρασκήνιο, μια πολύ ωραία υπόθεση. Από την Παρασκευή αυτή η υπόθεση. Ναι. Βέβαια, νομίζω ότι μια Παρασκευή που οι περισσότεροι είχαν κλείσει και ετοιμάζονταν για τρίμερο. Έτσι, ναι, γι' αυτό. Εννοείται, λένε. Εμείς λοιπόν που δεν κάναμε τρίμερο, ψαχτήκαμε για τη συγκεκριμένη υπόθεση, όπως έχει ψαχτεί και ο ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε ότι. Τι είναι αυτό τελικά τώρα που μου λες, μου δίνεις την είδηση ότι είναι ποδοσφαιριστής και όχι μπασκετμπολίστας. Τι είναι, τι περίπτωση είναι? Λοιπόν. Ξέρουμε ότι ο Ζωζέ Μπότο και ο ΠΑΟΚ θα κινηθούν τη φετινή μεταγραφική περίοδο για δύο εξτρέμ. Είναι κάτι το οποίο έχουν επικοινωνήσει στον κόσμο της ομάδας. Ένας από αυτούς λοιπόν που φιγουράρει δυνατά, και όχι απλά φιγουράρει, γιατί έχουν γίνει και οι επαφές από τον ΠΑΟΚ, οι επαφές από τον Ζωζέ Μπότο, αφορά τον Κάλεντ Νάρη. Είναι από τον Τονγκό, γεννημένος και μεγαλωμένος από το Τονγκό. Από την Αφρική τέλος πάντων, αλλά είναι μεγαλωμένος και γεννημένος στην Γερμανία. Μιλάμε για 27χρονο Γερμανό εξτρέμ. Αγωνίζεται στην Φορτούνα Ντίσελντορφ. Δεσμεύεται με συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2023. Δεξιοπόδαρος έτσι εξτρέμ, για να δώσουμε μια εικόνα στον κόσμο. Έχει λοιπόν συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Αλλά... υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει στους επιτελείς της ομάδας πως επιθυμεί να αποχωρήσει από την ομάδα και να κοιτάξει να ψαχτεί εκτός Γερμανίας. Πάντα αγωνιζόταν στη Γερμανία, δεν έχει βγει εκτός Γερμανίας, έχει μια τρέλα με το γερμανικό πρωτάθλημα, με την Bundesliga, τη Zweite Liga, αλλά τέλος πάντων στα 27 του θεωρεί ότι πρέπει ο συγκεκριμένος κύκλος να κλείσει και να ψαχτεί στο εξωτερικό. Μάλιστα στο τελευταίο του παιχνίδι άδειασε το ντουλάπι του στα ποδητήρια, έφυγε για διακοπές. Τέλος πάντων όλες οι ενδείξεις, όλα όσα αφορούν τον Κάλεντ Νάρη, δείχνουν ότι τη φετινή σεζόν αγωνίζεται στην Φορτούνα. Ανέβασε και φωτογραφίες για να σου δώσω έτσι περισσότερο παρασκήνιο από το γραφείο των εκπροσώπων του αυτές τις ημέρες του καλοκαιριού, δείχνοντας ότι ψάχνεται, ότι αναζητεί, βρίσκεται σε συζητήσεις με τους ανθρώπους που τον εκπροσωπούν για την επόμενη μέρα. Υπάρχουν και δηλώσεις από τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας, τον Κλάους Άλλος, ο οποίος λέει μεταξύ άλλων ότι δεν αρνούμαστε ακριβώς το αίτημα του Νάρη, αλλά με την προϋπόθεση, επειδή δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2023, να μην φύγει με το αζημίωτο. Δηλαδή να λάβει, να βγει κερδισμένη η Φορτούνα με ένα ποσό, το οποίο βεβαίως θα πρέπει να ικανοποιεί τους Γερμανούς. Πάλι με τον Κλάους Άλλος έχουν να κάνουμε πάλι. Καλά τον είχαμε ξεχάσει τότε με το Βιερίνια που μας γάνιασε. Τότε εκεί δεν ήτανε. Ναι, είναι ένας έμπειρος που πειραμένος. Αγαπημένος μου είναι. Στην Κολονία έπαιζε, αγαπημένος μου είναι, αλλά εντάξει, οκ, μας είχε γανιάσει τότε με τον Βιερίνια. Είναι λογικό, οι Γερμανοί δεν θα μιλήσουν ποτέ ανοιχτά, δεν θα βγει στον τύπο. Α, τώρα που είπα Βιερίνια. Γιατί ποσά. Κάτι να πω, κάτι που θέλω μετά. Διακοπές. Πού πήγε? Μία ακόμη εβδομάδα διακοπών έχουν. Νομίζω Χαλκιδική, νομίζω. Χαλκιδική. Αλλά είναι η περίοδος των διακοπών. Στοίχημα έχασε. Στοίχημα έχασε. Δεν ξέρω. Και να σου πω την αλήθεια, εδώ άλλοι ποδοσφαιριστές που έρχονται από το εξωτερικό και επιλέγουν το πρώτο κομμάτι των διακοπών τους να το περάσουν στη Χαλκιδική. Οπότε δεν θα το περάσει στο Θεσσαλονίκη. Κάτσε να μάθω για να ξεφωνηθεί και αυτός και η σύζυγος που Χαλκιδική πήγανε. Τι? Σφίξανε. Νομίζω. Μπορεί να το τσεκάρει και εσύ. Και αν είναι Χαλκιδική, Λοιπόν, λέγαμε για τον Κλάους Άλλος, ο οποίος είναι θετικός ως προς την αποδέσμευση του Νάρη. Βεβαίως, πάμε στα παζάρια. Είναι το οικονομικό το μεγάλο θέμα, γιατί είναι λογικό ότι η Γερμανία, από τη στιγμή που υπάρχει ενδιαφέρον, από τη στιγμή που βλέπουν μνηστήρες, να κινείται τέλος πάντων κάτι για έναν ποδοσφαιριστή τους, είναι λογικό να αξιώνουν χρήματα. Γύρω στα 2 με 3 εκατομμύρια φημολογείται, μάλλον λέγεται στη Γερμανία ότι αξιώνει η Φορτούνα προκειμένου να τον αποδεσμεύσει. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει έτσι μια
προσφορά έναρξης των διαπραγματεύσεων, αν μπορώ να το θέσω έτσι, κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Υπάρχει αισιοδοξία πως θα γεφυρωθεί η συγκεκριμένη απόσταση, ότι τέλος πάντων κάποια μέσα από τις διαπραγματεύσεις θα βρεθεί η χρυσή τομή. Είναι μια υπόθεση η οποία είναι στα σκαριά, παραμένει έτσι ανοιχτή για τον ΠΑΟΚ. Μια εξαιρετική υπόθεση, αλλά δεν είναι και εύκολη, έτσι. Ναι, βέβαια. Άλλο όνομα. Αυτά με τον Καλενάρη. Λοιπόν, ο μεγάλος Μήλος είναι στο κέντρο της άμυνας μετά την αποχώρηση του Κρέσπο. Με τον Κρέσπο, με τον οποίο δεν βρέθηκε ποτέ η χρυσή τομή, και οι δύο πλευρές έτσι αποφάσισαν να κλείσουν τον κύκλο. Όταν πριν από λίγο καιρό μου είπε μία φίλη μου που ξέρει πολύ καλύτερα από τον καθέναν το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, μου είπε ότι αυτός πολλά μάζεψε, αλλά έτσι κάνει ο συνήθως, από το σπίτι του έπιπλα και τα λοιπά, τα έστειλε στην Ιταλία, που τα έστειλε στην Ισπανία. Τι λέω, θα φύγει. Ναι, έφυγε. Μου λέγε έτσι κάνει, λέει, αυτό στα καλοκαίρια. Μαζεύει πολύ πράγμα και παίρνει καινούργια. Λέω καλά. Την Κύπρο τα έστειλε. Όχι. Αυτή τη φορά δεν έφυγε καν με το αεροπλάνο. Δηλαδή ο ίδιος, θέλω να σου πω, ότι πήρε τα πράγματα και τα μετέφερε. Έτσι. Έφυγε από Ηγουμενίτσα. Μεταφορές, μετακομίσεις. Όχι ο Κυριάκος, ο Άγγελ. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στο κέντρο της άμυνας για να πούμε γρήγορα, γιατί εκείνο ο Μήλος, το μεγάλο μπέρδεμα στο ΠΑΟΚ, έφυγε και ο Κρέσπο. Δεν βάζω στη συζήτηση μας τον Ιβάν Νέσπερ, γιατί θεωρείται κλεισμένη. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί και επίσημα από τον ΠΑΟΚ. Άρα σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για δύο τουλάχιστον κεντρικούς αμυντικούς. Σίγουρα υπάρχει πάντα το όνομα του Μάρκο Ρέντε από την Χέρακλες. Υπάρχει επαφή, υπάρχει επικοινωνία. Βέβαια, μέσα στο Σαββατοκύριακο, Γιώργο, υπήρχε έτσι και μια απάντηση του Ζωζέ Μπότο στον ομόλογο του στην Χέρακλες, γιατί ο ίδιος ανέφερε ότι η προσφορά του ΠΑΟΚ δεν ήταν σοβαρή και ότι μην πιστεύει ο κόσμος, ότι μην νομίζει ο κόσμος ότι από τη στιγμή που η ομάδα υποβιβάστηκε τίθεται θέμα οικονομικό για την Χέρακλες. Θέλουμε η ομάδα μας να παραμείνει ποιοτική και δεν θα μπούμε σε οποιαδήποτε λογική ξεπουλήματος εντός εισαγωγικών. Επί της ουσίας έστειλε ένα μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι δεν θα παραχωρήσουμε, δεν θα δώσουμε ποδοσφαιριστή αν δεν πάρουμε το οικονομικό αντάλλαγμα το οποίο έχουμε θέσει εμείς. Ήταν ένα τέτοιο μήνυμα και ήρθε η απάντηση του Ζωζέ Μπότο, γιατί επί της ουσίας έβαλε τον ΠΑΟΚ στον κάδρο, χαρακτηρίζοντας μη σοβαρή την πρόταση για τον Ρέντε, με τον ίδιο να απαντά ότι εδώ και καιρό έχουμε κάνει μια προσφορά που θεωρούμε εμείς ότι είναι μια λογική αρχή για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μας, αλλά εδώ και μέρες περιμένουμε τον αντίστοιχο, τον αθλητικό διευθυντή της Χέρακλες, να απαντήσει στο αίτημά μας, στα μηνύματά μας, αλλά ο ίδιος έχει πάει διακοπές, ενώ η ομάδα υποβιβάστηκε. Ήταν έτσι μια ωραία απάντηση, ότι εμείς περιμένουμε απάντηση για έναν παίκτη, να σας δώσουμε και τα χρήματα, να βρούμε τέλος πάντων το σημείο επαφής και συμφωνίας. Και ο δικός σας αθλητικός διευθυντής, ενώ η ομάδα επιβιβάστηκε, έχει τα έχει κλείσει όλα, δεν απαντά στα μηνύματά μας και έχει φύγει διακοπές. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα όνομα σήμερα, είναι αυτό του Σαντιάγκο Μπουένο. Και εδώ θα κάνω μία μικρή παρένθεση για να πω ότι προφανώς όταν δεν υφίσταται πρόταση από την ομάδα, συγκεκριμένη πρόταση ως προς την ομάδα, δεν μιλάμε για πρόταση στο ποδοσφαιριστή. Αλλά μπορούμε να καταθέσουμε το πλαίσιο το οποίο συνοδεύει συγκεκριμένη περίπτωση. Και είναι αυτό το πλαίσιο, ότι μιλάμε για έναν παίκτη τον οποίο τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Ζωζέ Μπότο, τον ξέρει πάρα πολύ καλά από την Σαχτάρα ακόμη, ξέρει πάρα πολύ καλά και τον μάνατζερ του, είναι ένας παίκτης με ιδιαιτερότητες. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ ψάχνει για δύο κεντρικούς αμυντικούς, είναι λογικό να έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα, να εξετάζει, να κάνει μάλλον ο Ζωζέ Μπότο αρκετή προεργασία σε πάρα πολλά μέτωπα και πολλές περιπτώσεις, προκειμένου να είναι έτοιμος. Τι κάνει λοιπόν ο Ζωζέ Μπότο? Έχει ψάξει την περίπτωση του Σαντιάγκο Μπουένο, είναι μια περίπτωση που του αρέσει πολύ. Ξέρει ότι ο παίκτης το Σάββατο αγωνίζεται, μιλάμε για 23χρονο Ουρουγουανό κεντρικό αμυντικό, αγωνίζεται στη Χιρόνα, έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, αλλά η Χιρόνα την Κυριακή δίνει ένα ματς ζωής και θανάτου με την Τενερίφη. Ναι. Αν και εφόσον ανέβει στην Πριμέρα Διβιζιόν, αντιλαμβάνεται κανείς ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες για τον ΠΑΟΚ. Μιλάμε για Πριμέρα Διβιζιόν, με τον ίδιο προφανώς να θέλει να επιθυμεί, με τον ίδιο το ποδοσφαιριστή να επιθυμεί να συνεχίσει στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας. Αν και εφόσον όμως η Χιρόνα δεν τα καταφέρει κόντρα στην Τενερίφη, είναι λογικό λοιπόν να υπάρχει ένα πρόσφορο έδαφος για να ψαχτεί και ο ποδοσφαιριστής και να ψαχτούν και οι ενδιαφερόμενες ομάδες. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο. Και ποιο είναι το πλαίσιο που συνοδεύει τον κάθε ποδοσφαιριστή, είναι το οποίο εξετάζει ο Ζωζέ Μπότο
και οφείλει εντός εισαγωγικών να είναι ενήμερος για το πλαίσιο που συνοδεύει τον ποδοσφαιριστή και μπορεί αύριο μεθαύριο να είναι υποψήφιος για τον ΠΑΟΚ. Γιατί γράφτηκαν πάρα πολλά και ακούστηκαν πάρα πολλά για το αν τον σπρώχνει ο μάνατζέρ του, αν είναι μανατζερική διαρροή, αν διαφημίζει το παίκτη ή όχι. Είναι λογικό ο Ζωζέ Μπότον έχει 2-3 ποδοσφαιριστές stand-by να επικοινωνεί με τον Ράζ Μαλουτσέσκου, να του λέει ποια είναι τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης. Προφανώς ο τελευταίος λόγος ανήκει στον προπονητή, εκείνος αποφασίζει και μετά κατόπιν συμφωνίας των δύο ανδρών, ο τελικός, η τελική περίπτωση, αυτή που προκρίνεται από τους δύο άνδρες, πηγαίνει στη διοίκηση και η διοίκηση κάνει την προσφορά, την πρόταση και μπαίνει στο οικονομικό σκέλος της συμφωνίας ή μη με τον υποψήφιο. Για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε πολλά μεταγραφικά, περιμένουμε και κοντά και περιμένουμε και άλλες περιπτώσεις των εκτρέμ. Επόμενες μέρες θα έχουμε έτσι πλούσιο ρεπορτάζ. Είναι λογικό, μία εβδομάδα πριν το πρώτο ραντεβού της ομάδας, τα πάντα να τρέχουν με γοργούς ρυθμούς. Ναι, βέβαια, έτσι είναι. Ευχαριστούμε, Ελένη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.